Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα γραφεία του Μικρασιατικού. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα Σταμπουλίδη, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει την πορεία του στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με τη συγκεκριμένη ομάδα. Κύριε Σταμπουλίδη, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να μιλήσετε στην ιστοσελίδα μας. Ένα σχόλιο για τις αλλαγές που θα γίνουν στην ομάδα την νέα χρονιά και πώς βλέπετε εσείς ο ίδιος τη νέα χρονιά. Καλησπέρα και εμείς και εγώ από την πλευρά μου. Ευχαριστώ, Κυριάκο, για την. Για την παρουσία σου σήμερα εδώ και για την βοήθειά σου σε ό,τι έχει να κάνει την ομάδα. Ναι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, τις οποίες είχαμε συζητήσει το τελευταίο διάστημα με την διοίκηση της ομάδας, με τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Αναγνώστου. Ήταν κάποιες αλλαγές οι οποίες πιστεύω ότι υπήρχαν στο μυαλό μας και στη σκέψη μας τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είχαμε δημιουργήσει ένα πλάνο τριετίας, το οποίο θεωρώ ότι η φετινή χρονιά ολοκληρώνεται, παρότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ημιτελής. Και τη φετινή χρονιά συζητήσαμε, είπαμε με τους ανθρώπους της διοίκησης ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, το σχεδιασμό κατά κύριο λόγο και τη δόμηση της ομάδας. Και συμφωνήσαμε να προβούμε στις συγκεκριμένες αλλαγές, τις οποίες έχετε μάθει. Όταν λέμε για αλλαγές, για να γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος παρακολουθεί και δεν γνωρίζει, σε τι αλλαγές θα προχωρήσει η ομάδα? Θέλετε να μας αναλύσετε λίγο το πλάνο? Ναι, το πλάνο έχει να κάνει με την αλλαγή μου στη θέση. Μια αλλαγή στη θέση από προπονητή. Αν με ρωτήσετε, εντάξει, ακόμα και τώρα η ιδιότητά μου που νιώθω είναι προπονητής. Αλλά τα τόσα πολλά χρόνια τα οποία είμαι στη συγκεκριμένη ομάδα και με τα κομμάτια τα οποία έχω ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη ομάδα μας οδηγήσανε σε αυτή την αλλαγή. Στη μετάβασή μου στο κομμάτι του γενικού διευθυντή, να το πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της λειτουργίας, της οργάνωσης της συγκεκριμένης ομάδας. Όσον αφορά τη νέα χρονιά, τι να περιμένει ο κόσμος από το Μικρασιατικό? Γίνονται κάποιες αλλαγές στο κομμάτι της διοίκησης, κάποιες αναπροσαρμογές, να το πούμε καλύτερα, διότι δεν φεύγουν πρόσωπα, απλώς αλλάζουν θέσεις. Αγωνιστικά τι να περιμένουμε? Θα στηριχτεί για ακόμη μια χρονιά η ομάδα σε δικά της παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι ο Μικρασιατικός έχει καταφέρει με πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλο κόπο, να είναι μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική. Έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί στην Α κατηγορία και τα τελευταία τρία χρόνια έχει καταφέρει να προωθήσει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες της, από τις πολυάριθμες ακαδημίες της. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε και να το βελτιώσουμε, γι' αυτό το λόγο έχει να κάνει και η δική μου μετάβαση σε άλλο ρόλο, έχει να κάνει με το ότι θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο πλάνο, να στηριχθούμε στα παιδιά τα οποία προέρχονται από την Ακαδημία μας, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τον κορμό τον οποίο έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια και να συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι των Ακαδημιών, έτσι ώστε να προωθούμε και επόμενα παιδιά στην πρώτη ομάδα. Ο ρόλος του Μικρασιατικού για μένα αυτός είναι. Είναι μια ομάδα η οποία πρέπει και μπορεί, πιστεύω, να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των κατηγοριών της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα να προωθεί και να δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να είναι στην ομάδα και να παίζουν σε αυτή την ομάδα, στην ομάδα τους. Θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τη συνεργασία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια με τη διοίκηση. Πλέον το κομμάτι επαγγελματικό που σας συνδέει έχει φύγει προφανώς, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όμως δεν είναι τυχαία η σχέση που έχετε αναπτύξει. Ένα σχόλιο για τη συνεργασία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ σας και της διοίκησης και πώς βλέπουν και οι ίδιοι το νέο εγχείρημα. Εντάξει, η σχέση μας είναι μια σχέση σεβασμού, αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης. Είναι μια σχέση η οποία πιστεύω ότι έχει περάσει από όλα τα επίπεδά της. Έτσι, έχει περάσει και άσχημες στιγμές, έχει περάσει και όμορφες στιγμές. Αυτό το οποίο νιώθουμε πραγματικά όλοι στο Μικρασιατικό, δηλαδή και εμείς που και εγώ προσωπικά και η διοίκηση, είναι ότι νιώθουμε καλά με τους εαυτούς μας. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Σαφώς προσπαθούμε συνεχώς να το βελτιώνουμε και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι, αλλά πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε μέσα μας ικανοποιημένοι. Οπότε όλο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα
να συνεχώς μάλλον να κοιτάζουμε την επόμενη μέρα, να προσπαθούμε να βρούμε κάποιους διαφορετικούς τρόπους έτσι ώστε να εξελίξουμε το σύλλογο, να εξελίξουμε την ομάδα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τις σχέσεις τις οποίες έχω εγώ προσωπικά με τη διοίκηση και κυρίως κατά κύριο λόγο τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Αναγνώστου είναι σχέσεις που ξεπερνάνε τα επίπεδα προπονητή διοίκησης, όπως λέμε τον καινούριο ρόλο Γενικού Διευθυντή Διοίκησης. Είναι ένας ρόλος ο οποίος πραγματικά τη συγκεκριμένη ομάδα την βλέπουμε σαν οικογένειά μας, σαν μια οικογένεια, μια ομάδα η οποία θέλουμε να την βελτιώνουμε, να την εξελίσσουμε και να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Κούτς, και κάτι τελευταίο. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι υποδομές, μετά την πολύμινη διακοπή, μετά όποια μέτρα υπάρχουν από την Πολιτεία, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και επειδή είστε χρόνια στην ομάδα και ασχολείστε με αυτό το κομμάτι ως τεχνικός διευθυντής και όχι μόνο, θέλουμε το σχόλιο σας, πώς περιμένετε αυτή τη μετάβαση, δηλαδή την επιστροφή στην μερική κανονικότητα για τους μικρούς φίλους του αθλήματος. Ναι, εντάξει, σίγουρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την επιστροφή που θα υπάρξει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα το διάστημα της αποχής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σίγουρα και δεν θα είναι αυτό ότι δεν θα είναι όπως πριν κάποια πράγματα. Θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή ακόμα και τώρα. Πιστεύω ότι τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς και εμείς οι ίδιοι επιθυμούμε πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση να συνεχίσουμε και να ξαναέλθουμε στις προπονήσεις. Θέλει σαφώς πολύ μεγάλη προσοχή. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα ξεκίνημα. Θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι το τέλος της περίοδου 1-1,5 μήνα και τα παιδιά να επανέλθουν στο κομμάτι της προπόνησης πάλι και του κοινωνικού που θα τους δώσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, περιμένουμε κι εμείς με αγωνία, με χαρά και σίγουρα πιστεύω ότι όλα να πάνε καλά. Αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, ένα σχόλιο για το νέο πρωτάθλημα και την απόφαση της διοργανώτριας αρχής της ΕΠΣΑ να διεξάγει το νέο πρωτάθλημα της κατηγορίας και όχι μόνο σε τέσσερις ομίλους. Αν θεωρείς ότι κάνει καλό, καθώς υπάρχει και ο φόβος μιας ενδεχόμενης νέας διακοπής. Ναι, εντάξει, σίγουρα η δόμηση των πρωταθλημάτων με τέσσερις ομίλους και από 10-11 ομάδες σίγουρα θα είναι ένα πολύ μικρό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα πρέπει να από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη αγωνιστική μάλλον, να είσαι ανταγωνιστικός, να πρωταγωνιστήσεις για να καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους σου. Θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα σταθερότητα στην ομάδα αγωνιστικά. Εντάξει, θα είναι σίγουρα μια διαφορετική κατάσταση. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές, τη νέα χρονιά. Εγώ αυτό το οποίο πραγματικά εύχομαι, άσχετα το πώς θα παρουσιαστούν όλοι, είναι να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε. Να παίζουμε, να προπονούμαστε, να έχουμε μια δραστηριότητα η οποία θα είναι καθημερινή, χωρίς ξανά διακοπές, χωρίς το οτιδήποτε, όλα αυτά τα δύο τελευταία μάλλον αυτά χρόνια έχουμε στερηθεί. Οπότε για μένα δεν θέλω να μπαίνω και το έκανα και σε όλη την περίοδο της πανδημίας που υπήρχαν διακοπή που ο καθένας έλεγε να είναι ανοιχτά τα γήπεδα, να αθλούνται οι ομάδες, να κάνουν προπόνηση, να ξεκινούν στο πρωτάθλημα. Πρέπει, πιστεύω, να εμπιστευόμαστε αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις και από εκεί πέρα να πειθαρχούμε πάνω σε αυτό και να προσπαθούμε αυτό το οποίο μας προτείνουν, 4 ομίλους των 10, των 11, να το δεχόμαστε και να λειτουργούμε πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορούμε να εξελιχθούμε και από εκεί πέρα αν ο καθένας λέει τη γνώμη του ότι είναι το ένα είναι το άλλο, πιστεύω ότι δεν ωφελεί κάτι, απλά κάνουμε μια συζήτηση απλά για να υπάρχει. Αυτά είναι τα δεδομένα για την επόμενη χρονιά, σε αυτά πρέπει να λειτουργήσουμε. Για μένα πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επίπτωση από όλο αυτό το κομμάτι της πανδημίας έχουν οι ακαδημίες, τα μικρά ηλικιακά παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε μια φάση της ζωής τους η οποία θα έπρεπε να έχουν εξελιχθεί, αλλά παρόλα αυτά είναι στάσιμοι. Έχουν χάσει δηλαδή 2 χρόνια, αν το πούμε χοντρικά, από προπονήσεις, από συμμετοχή σε προπόνηση, από βελτίωση και από εξέλιξη. Όπως επίσης το ότι κάποιες ηλικιακές χρονιές μένουν στάσιμες, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, γιατί πιστεύω ότι δεν θεωρείται κάποιο παιδί το οποίο μπορεί να είναι του 2000 μικρός ότι πρέπει να παίζει σαν μικρός σε μια ομάδα. Αν κάποιο παιδί είναι καλός, και το είδατε και τη φετινή χρονιά που η ομάδα μας χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστές του 2005,
πιστεύω ότι πρέπει να παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα. Α τοπικό, Β τοπικό, Γ τοπικό. Δεν είναι ανάγκη να είναι, ας πούμε, του 2000 για να παίξει σαν μικρό. Αν είναι κάποιο μικρό καλό, θα πρέπει να παίξει. Θα πρέπει ο προπονητή, η ομάδα, η διοίκηση να του δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστεί, να μπει να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί μόνο έτσι μπορούν αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν και να πάνε σε ψηλότερο επίπεδο ομάδων.